Σεβασμιότατε. Με συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, ξεκίνησε την επίσκεψή της στο Ηράκλειο η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Δηλώνοντας υπερήφανη για την ηρακλειώτικη καταγωγή της, η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη ενημερώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Εκκλησία της Κρήτης εν ώψη του εορτασμού των 200 χρόνων από το 1821, με την Πρόεδρο της Επιτροπής να σημειώνει ότι η συνεισφορά της Εκκλησίας σε αυτό είναι σημαντική, όπως και η συνεισφορά της Κρήτης στην αντίσταση και τον αγώνα που χρονολογείται πολύ πριν το 1821. Η μαμά μου πάντα διάβαζε και μας έριχνε στην εφημερίδα όταν είμαστε μικρές όλη τη δουλειά που είχε κάνει για το κίνημα. Και γι' αυτό ακριβώς είσαστε στην καρδιά μου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη αναφέρθηκε στην ουσιαστική προσφορά του Αρχιεπισκόπου στην κοινωνία του νησιού, ενώ εξήγησε ότι ζητούμενο παραμένει η σύμπραξη όλων με φόντο μια χρονολογία ορόσημο που θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη χώρα και την ιστορία της. Καλώς ορίσατε, καλώς εδεχτήκαμε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε, χαιρόμαστε που είσαστε στην Κρήτη μας και είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχετε στην Επιτροπή για το 2021. Η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, στη συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και στελέχη της Περιφέρειας, αναφέρθηκε στην πρόταση που έγινε για τον εορτασμό, ο οποίος επικεντρώνεται στην παιδεία και τα σχολεία, εξηγώντας ότι μόνο μέσα από τα σχολεία και την αποτύπωση σε συγγράμματα που θα διδάσκονται, ο εορτασμός των 200 ετών θα αποτελέσει όχι απλά κάποιες εκδηλώσεις που θα λάβουν ένα τέλος, αλλά τη βάση για τη γνώση της ιστορίας για τις επόμενες γενιές. Είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι με την Προεδρία της και τους άξιους συνεργάτες θα πετύχει ο στόχος που μπαίνει για την ανάδειξη του 2021, 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ακριβώς στους νέους ανθρώπους, στους μαθητές, σε όλα τα σχολεία, να δοθεί η δυνατότητα να μάθουν πάρα πολλά από την ιστορία τους, γιατί αυτά που έγιναν τότε δεν περνάνε μόνο σαν μία ανάγνωση από το βιβλίο ιστορίας. Μετά από έναν περίπατο και μία μικρή στάση για μπουγάτσα στα λιοντάρια, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 επισκέφτηκε το Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, επαναλαμβάνοντας πόσο τυχερή νιώθει που έλκει την καταγωγή της από την Κρήτη, επισημένοντας ότι η προσδοκία της είναι το Ηράκλειο να συμμετέχει δυναμικά στις εκδηλώσεις που θα πλαισιώνουν το πρόγραμμα για τον εορτασμό. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία της στην Προεδρία της Επιτροπής για το 1821, του εορτασμού για το 1821, θα είναι πολύ σημαντική και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην θετική εξέλιξη των εκδηλώσεων αυτών που προγραμματίζονται. Και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι για να δείξουμε, να καταδείξουμε δηλαδή, ότι η κοινωνία ανεβαίνει και κάνει με πρωτοποριακό τρόπο προτάσεις, έχει ιδέες, ούτως ώστε αυτή η επέτειος 200 χρόνια από το 1821, Ελλάδα 2021, να δημιουργήσει μία βάση, έναν πατήρα για να συνεχιστούν δράσεις που είναι καλό για την κοινότητα. Η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, που τελειώνοντας την επίσκεψή της ξεναγήθηκε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Πολύκεντρο Νεολαίας, συμμετείχε στο Πολιτιστικό Κέντρο σε συνάντηση με φορείς που εξέφρασαν τις απόψεις τους για την επόμενη μέρα μετά τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά και για τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου εν ώψη του εορτασμού.